Ναι. Δημήτρη. Έλα. Για καμπουγότε. Δεν θα το πιστέψετε. Τι. Έχω πρεμιέρα. Θέλω να με δείτε. Λοιπόν, με τους Μυρό γνωρίστηκα το 2006. Ήταν η περίοδος που γυρνούσα με το Alter Ego, την ταινία που κάναμε τότε με τον Σάκη. Και αμέσως έτσι ταιριάξανε οι ενέργειές μας, να το πω. Εννοείται. Συνόπουλα που μας είδα το πόλεμο αυτό, γιατί θέλω να... Κάθομαι έτσι, θέλω να αναδείξω τον έξω όμο που έχει το πουκάμισο από τον Μύρο. Γιατί αν καθόμουν να κάνω. Δεν είμαστε κομμένοι, δεν έχουμε τσακωθεί. Okay. Αλλά θέλω να καταλάβετε. Λοιπόν, επειδή λοιπόν γνωριστήκαμε και έτσι αμέσω το ταιριάξαμε, θυμάμαι ότι του είχα αναθέσει να μου ράψουν το φόρεμα που φορούσα στην πρεμιέρα τη ταινία. Παρότι δεν είχαμε ξανασυνεργαστεί. Όχι. Και το φόρεμα το πήρα την ημέρα τη πρεμιέρα. Παραλίγο να με το πάρεις και μετά. Ναι, φαντάζομαι. Τη τελευταία στιγμή είμαστε. Ναι, φαντάζομαι τι εμπιστοσύνη μου είχαν έτσι εμπνεύσει που δεν με πείραζε, ας πούμε, να το δω ή να το. Του είπα, φτιάξτε ό,τι θέλετε. Κάντε με άνθρωπο. Κάντε με άνθρωπο, γιατί έχω και ένα μικρό θέμα κατά καιρού. Και φέρτε το που να το πάρει. Ήταν μια έτσι αθώα και αγνή και. Και εμείς την πολυρεύουμε. Και έρχομαι εδώ και μου ανοίγουν τα μάτια, τα γόρια μου να είναι καλά. Αλλά γελάμε πάρα πολύ, πραγματικά. Καταφέρνουν και συνδυάζουν την ποιότητα και τη ροκιά, αν θες, που εμένα μου αρέσει να έχω στο ντύσιμό μου, μαζί με την, πώς να το πω, ναι, έχουν ένα κλάσ αρκετά υψηλό και εμένα μου αρέσει αυτό στα ρούχα τους. Έχουν άποψη, δηλαδή άσχετα αν έχουμε μια πολύ καλή φιλική σχέση, όταν θα τους πω κάτι άσχετο θα την ακούσω άσχημα την κατσάδα, δεν μασάνε τα λόγια τους, δηλαδή στο πως είσαι έτσι, ας πούμε, όχι αυτό καθόλου, δωρετά, όχι αυτό, τι φοράς αυτό, ναι, είσαι άσχετη και τα λοιπά, ειδικά η δεξιά πλευρά, όλα αυτά, ναι, είναι πολύ αυστηροί, πολύ αυστηροί κριτές. Είναι η χαρά της ζωής. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι όποτε έχω έτσι λίγο κακή διάθεση και τον έχω μπροστά μου, μου ανοίγει την ψυχή μου. Είναι πολύ χαρούμενο άτομο. Με τον Γιάννη έχουμε κάνει πιο πολλές συζητήσεις έτσι επί προσωπικού λίγο. Γιατί είναι σοβαρό. Γιατί είναι σοβαρό άτομο. Κατά βάση, κύριε. Την ώρα μας είπε. Κατά βάση. Την ώρα. Εκεί γύρω στις 3 με 6 αν το πετύχεις. Αν το πετύχεις και τώρα έχει σωθεί. Τα θετικά του είναι ότι με λένε είδωλο και μου αρέσει. Είναι μια πολύ θετική σχέση αυτή που έχουμε. Ε? Ναι. Γνωριστήκαμε πριν από 12-13 χρόνια περίπου σε ένα ατελιέ ενός συναδέλφου που δούλευε ο Δημήτρης και εγώ ήμουν πελάτης. Τυχαίο, αλλά και καρμικό από ό,τι φάνηκε. Στην αρχή δεν συμπαθήκαμε καθόλου, καθόλου. Μέχρι τη δεύτερη φορά που ξανασυναντηθήκαμε που είπαμε ότι okay, θα κάνουμε κάτι μαζί. Έψαχνα παπούτσια. Έκανα μία ερώτηση για κάτι παπούτσια στο Γιάννη. Και σε όλα τα παιδιά που ήταν στο χώρο και με το μοναδικό που συμφώνησα με τον Γιάννη και έτσι αποφάσισα ότι έχουμε κοινό κώδικα και κοινή αισθητική στα πράγματα. Η συνεργασία μεταξύ μας είναι πολύ εύκολο πράγμα γιατί μετά από τόσα χρόνια ξέρει ο ένας τα κλειδιά του άλλου. Επικοινωνούμε πια πολλές φορές και όταν είμαστε σε ραντεβού με τρίτο άνθρωπο μόνο με μία ματιά. Έχουμε πολύ καλό κώδικα μετά από τόσα χρόνια. Μια αφορμή για να τσακωθούμε στη δουλειά, πολλές φορές, αν και δεν τσακωνόμαστε πάρα πολύ συχνά, είναι όταν εγώ πολλές φορές ζητάω ένα πράγμα να γίνει την ώρα που το ζητάω, ο Γιάννης έχει κάποιες άλλες δουλειές με αποτέλεσμα να έρθει προς τη βία. Ένα μειονέκτημα του Δημήτρη ότι είναι άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Πολλές φορές τα γνωρίζει όλα. Το βασικό πλεονέκτημα του Δημήτρη είναι ότι επέλεξε να συνεργαστεί μαζί μου. Είναι πάρα πολύ οργανωτικός. Αυτό που έχει γίνει οφείλεται και στους δύο, ότι ο καθένας μόνος του
δεν θα το έκανε έτσι. Θα ήταν άλλο πράγμα. Παρότι ακούγεται ότι οι Ελληνίδες επιλέγουν μόνο ξένους σχεδιαστές, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνούμε γενικά εμείς ως εταιρεία. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια στροφή η Ελληνίδα προς Έλληνες σχεδιαστές. Ένα icon γίνεται fashion icon. Εκτός από το πακέτο που πρέπει να έχει σε εισαγωγικά, υπάρχει ένας συνδυασμός και μια συνεργασία ανθρώπων για να γίνει αυτό το πράγμα. Μα ένα fashion icon στην Ελλάδα είναι ο Γιώργος Σωμαζωνάκης. Όπως επίσης άλλες φορές τέλειος κάνει και ο Σάκης ο Ρουβάς. Αλλά πάντα είναι κάτω από την καθοδήγηση ενός ειδικού. Μια γυναίκα είναι η Βικτόρια Μπέκαμαν και είναι το ζευγάρι fashion icons. Ένας άντρας που κάνει fashion icons στο εξωτερικό είναι ο Kanye West. Το τραγούδι που αντικατροπτίζει τη σχέση της μουσικής με τη μόδα, από κοινού θα λέγαμε και οι δύο, είναι το Vogue. Έχει σχέση να κάνει με όλες τις ιέριες της μόδας και τους ανθρώπους που έχουν επηρεάσει τη μόδα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων. Και ουσιαστικά είναι και ο παγκόσμιος τίτλος περιοδικού μόδας. Βρισκόμαστε στο showroom του γνωστού σχεδιαστή κοσμημάτων, Νίκου Κούλη, συνεργάτη και φίλου που θα μας κάνει κάποια head pieces για το show στα Mad Walk. Έχει μια πολυτέλεια που είναι, δεν είναι πολύ εμφανής και πολύ αναμενόμενη και ταιριάζει αισθητικά πολύ με τα ρούχα μας. Εμείς όφι να ομολογήσω είμαστε και λίγο φαν των κοσμημάτων γενικά. Είναι μια αλληλένδετη σχέση το κόσμο με το ρούχο, γιατί μπορεί απόλυτα να απογειώσει το ένα το άλλο. Δεν μπορώ να μην ζηλέψω το γεγονός ότι η Σοφία Κοσαλάκη κάνει μια πραγματικά διεθνή καριέρα ή το παράδειγμα της Μέρικα Τράντζου. Όπως παράδειγμα σημαντικό όσο αφορά το κομμάτι ειδικά το business, θεωρώ ότι είναι ο Μάκης ο Τσέλιος. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια συγκεκριμένη επιτυχία κατά τη διάρκεια της πορείας μας. Κατά χρονικά διαστήματα βάζουμε στόχους και προσπαθούμε να τους φτάσουμε. Μεγάλη επιτυχία θεωρούμε και η υπογραφή ενός συμβολέου, το γεγονός ότι κάνουμε show και είναι επιτυχημένα με κόσμο, το γεγονός ότι ντύνουμε τραγουδίστριες που μας αρέσουν και μας εκφράζουν και μέσα από αυτές δείχνουμε τη δουλειά μας. Για θεωρούμε κάθε φορά και πολύ σημαντικό σταθμό στην καριέρα μας όταν ολοκληρώνουμε ένα project. Οποιοδήποτε είναι αυτό. Είτε έχει να κάνει με συνεργασίες, είτε έχει να κάνει με ένα show, είτε πέρσι που κάναμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των VMA, τώρα που θα κάνουμε το Mad Walk. Boom, 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 boom.